ότι ο κύριος Γαβρίλης, για να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, γιατί μπορεί να αναρωτιούνται για ποιο λόγο έρχεται ο κύριος Γαβρίλης τώρα συνέχεια εδώ. Ο κύριος Γαβρίλης, λοιπόν, εκπροσωπεί 110 επιχειρηματίες στο Καμάρι. Με υπογραφές τις οποίες ήδη κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλά τα λέω. Στη Δημοτική Επιτροπή. Στη Δημοτική Επιτροπή. Οπότε 110 επιχειρηματίες δεν είναι ένα νούμερο που θα μπορούσε κάποιος να το πει μικρό. Και είναι, μιλούμε για το έτσι. Καμάρι τώρα. Και μιλούμε για το Καμάρι. Ωραία. Δεν είναι η πλειοψηφία. 110 επιχειρηματίες. Οι άλλοι είναι 500 που έχουν μαζέψει υπογραφές. Είναι 110 κάτοικοι. Αλλά πάντως. Όχι κάτοικοι, επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες λέει. Ωραία, για πείτε μας, κύριε Γαβρίλη. Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια επισήμαση που μου έκανε για το Δήμο. Ότι ο αγαπητός Δημήτρης πριν από λίγο στην εκπομπή του μίλησε για μια γραφική μειοψηφία. Δεν είπα γραφική, περιθωριακή είπα. Περιθωριακή είναι ακόμη χειρότερο. Οι 110 επιχειρήσεις που μαζεύτηκαν υπογραφές τότε εκ των ενόντων δεν είναι λίγοι, γιατί πρέπει να πούμε και ποιες είναι και οι οικογένειές τους και οι υπάλληλοι τους. Μιλάμε για την περιθώριο, δεν θα έλεγα εγώ σε καμία περίπτωση, ούτε τους κατοίκους του μέσα χωριού, αφού έχουν χωριστεί σε μέσα και σε έξω, εγώ θα μπορούσα να πω, ή γραφικός ή περιθωριακός, ούτε τίποτα άλλο. Μια κυκλοφοριακή μελέτη τελικά, κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για ένα χωριό. Καθορίζει ακόμη και την εμπορικότητα των καταστημάτων τους, όχι μόνο τη ζωή τους, για το πώς θα κυκλοφορούν. Κάποιοι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν, κύριε Γαβρίλη, αν υπάρχει κίνδυνος αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη να ισχύσει από τώρα, να μην προσλάβω το προσωπικό που ήθελα. Αν ήθελα να προσλάβω 10, να προσλάβω 4. Ή να μην κάνω τις προμήθειες τις οποίες ήθελα. Μην το βλέπουμε δηλαδή ότι ερχόμαστε και λέμε, α, με μια κυκλοφοριακή μελέτη δεν είναι τίποτα. Ειδικά για το Καμάρι. Ειδικά για το Καμάρι. Μπορείς να μας εξηγήσετε, δηλαδή, γιατί θεωρώ εγώ ότι μια κυκλοφοριακή μελέτη έχει ως σκοπό να βελτιώσει τη λειτουργικότητα της πόλης. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς μια κυκλοφοριακή μελέτη θεωρείται ως πλεονέκτημα ή μειονέκτημα στο επιχειρήν? Ναι. Θέλετε να σας το εξηγήσω? Παρακαλώ. Όταν κατεβαίνουν τα λεωφορεία του ΧΤΕΛ, που θα είναι μια, αν θέλετε, συνέχεια της κυκλοφοριακής μελέτης, εκεί που λέει ο εισπράκτορας Μπιτς, καταβαίνουν όλοι οι επιβάτες. Εάν λοιπόν πάει από το μέσα βουνό, κάνει τέρμα στον Ερωτόκλητο και ο εισπράκτορας Μπιτς, όσοι είναι μέσα επιβάτες, θα κατεβούν εκεί. Φανταστείτε λοιπόν να κατεβαίνουν την ημέρα 2.500 άτομα μπροστά σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί και σε μια απόσταση από την παραλία 30 μέτρων, 40 μέτρων. Γιατί αυτοί οι επιβάτες να συνεχίσουν, οι ξένοι, οι τουρίστες, να συνεχίσουν να πηγαίνουν προς τη μετιδιωτήση όταν ο εισπράκτορας θα έχει μπει ήδη μπιτς και όλοι θα έχουν κατέβει? Πείτε μου, απαντήστε μου. Καθορίζει λοιπόν το πώς θα γίνεται η κυκλοφοριακή ρύθμιση μέσα στο Καμάρι, ποια είναι η εμπορικότητα πλέον των καταστημάτων? Κύριε, δεν μπορούμε για δύο σουβλατζίδικα και για ένα παγωτατζίδικο να τυνάξουμε την κοινωνία του Καμαριού στον αέρα. Ήδη προσπαθούν, για μένα, υπάρχει μια έλλειψη δημοκρατίας, ρε παιδί μου. Έγινε μια συνέλευση στην τοπική κοινότητα εκεί του Καμαρίου, ναι. Καμαρίου πριν 15 μέρες, 20 μέρες. Είχαν μαζέψει όλους τους κατοίκους του Μέσα Βουνού και ήταν εκεί παρόντες. Εγώ πήγα να μιλήσω, ήταν σαν να μίλαγα στο Λάκκο των Λεόντων. Ήταν όλοι εναντίον μου, γιατί κανένας δεν υπήρχε από την άλλη πλευρά. Κύριε Γαβρίλη, γιατί... επειδή μέχρι τώρα, εγώ τώρα βλέπω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για εξυπηρέτηση του Καμαριού. Τώρα μιλούμε καθαρά. Εγώ από την αρχή, για επιχειρηματικότητα στο Καμάρι. Από την αρχή, δηλαδή, έχω μιλήσει και λέω ότι δεν είναι για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Καμαρίου και έχω τα επιχειρήματά μου που τα έχω πει πολλές φορές. Εδώ είναι για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών. Και πρέπει να το καταλάβουμε. Εγώ για μένα
Έτσι τίθεται το θέμα. Και δεν μπορεί η επιχειρηματικότητα που είναι στο κέντρο του Καμαρίου, στην οδόμητη ιδιωτήτηση που είναι, αν θέλετε, το φαρμακείο, το ιατρείο, το κοινοτικό κατάστημα, δύο εμπορικά κέντρα, το σινεμά, το πιο φαρδής δρόμος μέσα σε οικισμό Σαντορίνη είναι αυτός, να τον αποκλείουν παντελώς. Η μελέτη αυτή, ξέρετε μέχρι που θα φτάνουν τα οχήματα, μέχρι την πάνω άκρη του γηπέδου του Καμαρίου. Πιο κάτω δεν θα έχουν το δικαίωμα να πάνε. Θα πρέπει να πηγαίνουν ή αριστερά ή δεξιά να φτάσουν στην άκρη του χωριού για να ξαναγυρίσουν πίσω. Δηλαδή η εντολή μου που είναι στην άκρη της οδούμενης ιδιωτής, ο Γιάννης ο Σιγάλας, αυτός που έχει το μάγκο, το σινεμά, για να πας στο σινεμά, θα πρέπει να κάνεις όλη τη στροφή όλη του Καμαρίου, να το γυρίζεις για να ξανάρθεις εδώ. Δεν ξέρω. Με τι πράγμα θα κάνεις όλη τη στροφή, γιατί... Με αυτοκίνητο. Κύριε Βαδελή, με συγχωρείτε, γιατί υπάρχουν δύο πράγματα τώρα σε όλη την ιστορία. Το ένα έχει να κάνει, γιατί αυτό είναι το επίδικο, μην γελιόμαστε, με τη φορά του λεωφορείου του ΚΤΕΤ, που εξ όσου γνωρίζω, που προβλέπει... Η κυκλοφοριακή μελέτη, όταν μιλάνε οι κάτοικοι, δεν μιλάνε για το λεωφορείο. Η κυκλοφοριακή, μελέτη δεν μιλάει για την κίνηση του ΚΤΕΛ. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα εδώ για να καταλάβετε. Από το 2018 ο Δήμος έχει παραγγείλει και πολεοδομική μελέτη. Ξέρετε τι σημαίνει πολεοδομική μελέτη. Καταρχάς σας λέω ότι υπερισχύει, κατησυχεί της κυκλοφοριακής μελέτης. Η πολεοδομική μελέτη. Η πολεοδομική μελέτη λοιπόν έχει έρθει στο Δήμο. Τη φέρανε για συζήτηση το Γενάρη, αν θυμάστε το πρώτο θέμα, στην πρώτη συνεδρίαση και το πήρανε πίσω. Γιατί το πήρανε πίσω? Γιατί εάν εκινείτο η πολεοδομική μελέτη, δεν θα μπορούσε να κινηθεί για να εφαρμοστεί η κυκλοφοριακή μελέτη, διότι οι δύο είναι αντίθετες μεταξύ τους. Η πολεοδομική μελέτη λέει να μην μπαίνει κανένα όχημα βαρέως τύπου μέσα στο Καμάρι. Η δε κυκλοφοριακή μελέτη τι κάνει? Συγκεντρώνει όλα τα βαριά οχήματα στο δρόμο να πηγαίνουν μέχρι τον Ισοπαρελιακό, που το λένε Μακεδονίας, να γυρνάει πίσω, να έρχεται πάνω από τη Μυρτιδιωτίζης και να φεύγει για το τα Φυρά. Ξέρετε πώς μου την είπαν την οδό Μυρτιδιωτίζης? Οδός εξατμίσεως. Τις εξατμίσεις των μηχανημάτων και των μηχανών θα έχουμε. Στους δέντολείς μου που είναι όλοι στην οδό με την ιδιωτική, δεν θα πηγαίνουν ούτε οι γουρούνες, δεν θα μπορούν να κατεβαίνουν. Να ρωτήσω πάνω, κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Γαβρίλη. Επειδή είπατε ότι πριν πήγατε να πέσετε στο Λάκκο των Λεόντων, μια και ήταν από την άλλη πλευρά η εσωτερική πρασκευή. Αυτοί που κληθήκανε από την τοπική κοινότητα. Δηλαδή οι δικοί σας εντολείς δεν είχαν κληθεί. Ακούστε με λίγο. Δεν κλήθηκε ούτε ένας. Και για να καταλάβετε το εξής. Αν έχω ένα πρόβλημα, θα τρέξω να ακούσω το. Ναι, να καταλάβετε. Εγώ πήγα και τους είπα τις απόψεις μου. Εκεί. Αυτές τις απόψεις τις φοβηθήκανε. Διότι ήταν δύο θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν. Ο ένας ήταν ο Αιγιαλός που τον μελέτη τον εμφάνιζε ως δρόμο. Και ένας χώρος αρχαιολογικός που τον εμφάνιζαν ότι θα μπορεί να γίνει πάρκινγκ. Τα είπα αυτά. Αμέσως τη μελέτη, όπως την είχαν πάρει, επειδή καταλάβανε ότι δεν μπορεί να περάσει κτλ., την ξαναστείλανε στο μελετητικό γραφείο. Για μένα δεν ξαναστείλανε, την πήγανε χέρι με χέρι. Και του είπαν, αν θέλεις του μελετή, αν θέλεις να πληρωθείς, θα βελτιώσεις αυτά τα οποία λέει ο δικηγόρος που ήταν παρόν στην υπόθεση αυτή. Πράγματι διόρθωση. Αλλά γιατί τα αναφέρω αυτά? Όταν ξαναέγινε το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, όχι μόνο δεν κλήθηκαν οι πελάτες μου, δεν κλήθηκα ούτε εγώ που είχα παραστεί την πρώτη φορά. Αυτό είναι δημοκρατία? Υπάρχει διαβούλευση? Λευτέρη Γαβρίλη, εντάξει τώρα, να μην χρησιμοποιούμε τσιβαρίδουπες εκφράσεις, γιατί εντάξει, προκαλούμε τώρα για κάποιους ανθρώπους που εντάξει τώρα. Παναγιώτη μου, μισό λεπτά. Εντάξει. Μισό λεπτάκι για να καταλαβαίνουμε. Δεν είναι τώρα. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Εκεί ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας, κατά τα άλλα. Εγώ παιδί, καταλαβαίνω. Παιδί που ενδιαφέρεται για το χωριό του κτλ. Ναι. Με ρωτάει πόσους ανθρώπους εξυπηρετείς. Του λέω έχω 110 υπογραφές. Ναι. Σήμερα μου λέει πόσους έχεις. Του λέω σήμερα, επειδή ήρθα ξαφνικά, έχω από το 2 ναι. που μπόρεσα να πάρω. Πληρεξίσω και νέες. Είναι ο Τάδε και ο Τάδε.
Φτιάξε μέσα να διαλαλεί σε όλη τη Σαντορίνη αλλά και σε εσάς ότι ο κ. Γαβρίλης δεν εκπροσωπεί 110 άτομα, εκπροσωπεί 2. Ναι. Τώρα, επειδή όμως είναι το θέμα καθαρά, Δημητρή, εγώ το είχα ρε παιδί μου αλλιώς στο μυαλό μου αυτό το θέμα. Το είχα σαν θέμα εξυπηρέτησης ενός χωριού. Λέγατε, θυμάστε που λέγαμε για τους γέροντες, για τους μαθητές, για τις μαθήτριες. Τώρα καταλαβαίνουμε όμως εκ των υστέρων ότι το θέμα είναι. Το θέμα είναι, είναι εδώ το θέμα. Η λογική, έτσι. Η λογική και σου λέει. Ακόμα και η σκόνη του πελάτη ναι. Είναι κέρδος για το μαγαζί. Ναι, ωραία. Δηλαδή εδώ κύριε Γαβρί, με συγχωρείτε, επειδή ο κύριος Γαβρίλης δεν ξέρω αν είναι Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, άκουσε με, εσύ έκανες λόγο, αν θυμάσαι. Για τον γέρο πώς θα πηγαίνει, για τον μαθητή. Ωραία, να σου πω κάτι. Γιατί δεν προτείνουμε να σταματάει το λεωφορείο σε ένα σημείο και από εκεί δύο μικρά πουμανάκια να κάνουν περιοδικά συνέχεια. Το προτείνουμε πάντα. Πού το? Πού η κυκλοφοριακή μελέτη το λέει. Η κυκλοφοριακή. Μα τι λέμε, τι λέμε λοιπόν. Διευθετεί μια υπάρχουσα κατάσταση και δεν είναι το οριστικό, η οριστική λύση. Διευθετεί μια κατάσταση που δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Το ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Ότι άπαξ. Μα δεν είναι. Η πολεοδομική μελέτη, ξέρετε από πότε έχει παραγγελθεί από το Δήμο. Από το 2018. Έχουμε φτάσει το 2024 και ακόμη είμαστε στη β' φάση. Και δεν τη λαμβάνει και υπόψη κανένα. Λοιπόν, έχουμε το Μιχάλη το Μπελέκη στη γραμμή μας. Γιατί να είστε ικανοποιημένος, κύριε Γαβρίλη, που οι υποδείξεις σας έγιναν από δεκτές και έσπευσαν. Έχω κι άλλες, γιατί δεν θέλω να τις πω πάλι, γιατί δεν ξανατρέχω. Και έσπευσαν στους μελετητές και τους είπαν ξαναδείτε το θέμα. Τους κατηγορείτε κιόλας γιατί έσπευσαν. Ναι. Θέλετε να σας πω για τη συνέχεια. Μισό λεπτό. Θέλετε να σας πω τη συνέχεια να καταλάβετε. Μισό λεπτό κύριε Γαβρίλη. Γιατί είναι αγελάς πραγματικά. Έχουμε γραμμή στον αέρα. Είναι ο κύριος... Ο κύριος Πελέκης είναι. Κύριε Πελέκη. Καλησπέρα. Κύριε Πελέκη ακούς. Ακούει ο κύριος Πελέκης. Ναι. Ναι τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα και συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι την ημέρα που είπε ο κ. Γαβρίλης ότι ήταν κάποιοι μαζεμένοι μόνο από τη μέσα πλευρά, δεν έγινε κλήτηση σε κανέναν, το κοινοτικό συμβούλιο έκανε συνεδρίαση, δεν κλήθηκε κανένας από εμάς, το ήξερε όλο το χωριό και για να ξέρετε ήταν παρόν ο κ. Γαβρίλης και ήταν και από την απέναντι πλευρά, μπορώ να πω και καμιά δεκαριά ονόματα που είπε ότι δεν ήταν κανένας από τη μεριά την άλλη, που είπε ότι δεν κλείθηκε κανένας και δεν ήταν κανένας. Ήμασταν πάνω από 70-80 άτομα, ήταν σύσσωμο όλο το χωριό, από όλες τις πάντες του χωριού. Και το πρόβλημα είναι να εστιάσουμε αυτό που είπε ο κ. Πράσος. Δεν είναι η κυκλοφοριακή μελέτη, είναι το λεωφορείο. Το λεωφορείο πρέπει να λέγονται αλήθειες πια. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πια. Και εγώ δεν μιλάω σαν Πελέκης, μιλάω, έχω 369 υπογραφές. Υπογραφές που έχουμε καταθέσει και εμείς τα δικά μας τα υπομνήματα, να μας πει λοιπόν ο κ. Γαβρίλης εκείνη την ημέρα ποιους εκπροσώπησε. Γιατί μας είπε ότι εκπροσωπώ δύο άτομα τελικά. Αν να κάνουμε συνέχεια βαβόρα και να βγαίνουμε στα κανάλια για δύο άτομα, γιατί το κάνουμε συνέχεια θέμα. Υπάρχει το δικηγορικό απόρριτο. Δεν το καταλάβω αυτό. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι θα πει ο κ. Γαβρίλης. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ. Κύριε Γαβρίλη, τι έχει. Δεν γίνομαι κατανοητός. Τι να πω τώρα, όταν λέω, ότι έχω εκπρόσωπο... Δεν έχω πρόσκληση κύριε Γαβρίλη. Όταν λέω, όχι, ακούστε με λίγο. Η πρόσκληση ήταν προς το τοπικό συμβούλιο και μαθαίθηκε στο χωριό και πήγε το χωριό. Ναι, και μαθαίθηκε, εσείς λέτε ότι μαθαίθηκαν τυχαία σε αυτή την πλευρά. Όχι, δα. Και την επόμενη φορά, μαθαίφτηκαν οι άλλοι ή έπεσαν τηλέφωνα, ελάτε, για να παρίσταστε. Τώρα αυτό έχει σημασία. Όχι, για μένα δεν έχει. Κύριε Γαβρίλη, αυτό τώρα έχει σημασία και το συζητάμε. Και ο Μιχάλης τώρα κακώς έκανε την παρέμβαση αυτή. Το θέμα αυτό είναι... τι παρέμβαση ήταν. Όχι, τι παρέμβαση ήταν. Ωραία. Αν εκπροσωπώ 110, λοιπόν. Ας πάει στη Δημοτική Επιτροπή που έχω καταθέσει τις υπογραφές. Σε εξήγησα ότι εκείνη την ημέρα πήρα πλεξούσο μόνο από δύο, γιατί οι περισσότεροι αποσιάζαν. Μόνο πρόλαβα να πάρω από δύο και πήγα για να μην μου πούνε πώς ήρθες. Ωραία. Από μόνο σου. Επειδή δεν έχουμε άπλητο χρόνο και επειδή πρέπει να καταλάβουμε και πέντε πράγματα τι γίνεται, θέλουμε να μας πείτε λοιπόν ποιες είναι οι θέσεις δικές σας. Και αν το Δημοτικό Συμβούλιο πάρει μια αντίθετη από τη δικιά σας θέση, που έτσι φαίνεται ότι θα γίνει,
Των εντολέων του, όχι. Τον, ναι, των εντολέων του. Εντάξει, ρε Σιλιμίτρη, τώρα εντάξει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, γιατί μιλούμε πια λοιπόν, για ένα εμπορικό πια ωραία, θέμα. Να μιλήσουμε λίγο. Να είμαστε καθαροί πια. Να μιλήσουμε λίγο. Για μένα πρέπει να ισχύσει η πολεοδομική μελέτη. Να. Η οποία κατησχύει οποιασδήποτε κυκλοφοριακής μελέτης. Να μην είναι στο χρονοτούλαπο του Δήμου. Να προχωρήσει. Να έρθει για ψήφιση. Ήρθε στην πρώτη συνεδρίαση και μετά την αποσύρανε χωρίς να την επαναφέρουν ποτέ για συζήτηση. Αυτή η μελέτη λύνει πολλά προβλήματα του χωριού του Καμαρίου. Καταρχάς βγάζει την κίνηση μέσα από το χωριό, την κίνηση για τα μεγάλα οχήματα. Δεν μπαίνουν τα μεγάλα οχήματα μέσα. Ούτε το χτέλ, ούτε τα τουριστικά γραφεία, ούτε τα μεγάλα οχήματα. Είναι... Ό,τι θέλει. Σε ποιο σημείο οδείστατε, ας πούμε, ποιο είναι το κομβικό σημείο που έχετε διαφωνία με τους υπόλοιπους. Το είπε. Ναι, είπε για το πτέρυγμα. Λοιπόν, λέω. Δεν είναι θέμα δικό. Μιλήσαμε από την αρχή πάλι. Όχι. Επειδή μιλήσαμε και για το πάρκινγκ εκεί στις Καμάρες που λέγαμε προηγουμένως, γι' αυτό ρωτώ. Έδειχνε ένα πάρκινγκ, η μελέτη ήταν τόσο αστεία που έδειχνε τον Αιγιαλό, τον έδειχνε δρόμο και έναν αρχαιολογικό χώρο τον έδειχνε σαν πάρκινγκ. Εσείς δεν συμφωνείτε με αυτό το πάρκινγκ, έτσι. Εγώ συμφωνώ με όσο το δυνατόν περισσότερα πάρκινγκ. Αλλά αυτά πρέπει να είναι και κοινοτικά. Πρέπει να είναι κοινόχρηστα. Δεν μπορεί μια μελέτη κυκλοφοριακή να προτείνει πάρκινγκ ιδιωτικά. Αυτό κάνει αυτή η μελέτη. Τα πάρκινγκ τα οποία δείχνει στη βιασύνη του για να πληρωθεί ο μελετητής, να τελειώσει, να διορθώσει τα λάθη που είχε γίνει, προτείνει 4-5 πάρκινγκ τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί να περάσει αυτή η μελέτη. Πρέπει να το καταλάβετε. Τι λέω. Γιατί αυτά που προτείνει σαν παρικάδρο, ο ιδιώτης μπορεί να πει: εγώ δεν το δίνω στο Δήμο, το παίρνω πίσω. Πού πάει η μελέτη μετά. Πρέπει να το δούμε πιο. Σε βάθος πλέον το θέμα το κυκλοφοριακό του. Αν διευκολύνει, ας πούμε, την καθημερινότητα των πολιτών. Τα είπα. Λοιπόν, σταματάει το χτέλ και όλα τα λεωφορεία σταματάνε στους στάβλους και από εκεί υπάρχουν δύο πουλμανάκια. Το ένα αριστερά, το άλλο δεξιά να εξυπηρετούν όλο τον κατά κόσμο. Αυτό λέω. Κύριε Γαβρίλη, κατά πως φαίνεται αύριο μεθαύριο το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα ψηφίσει αυτό. Έτσι δεν είναι πρόσωπο. Θα δούμε. Τι θα δούμε. Όχι, είναι δεδομένα. Είναι προεκλογικές δεσμεύσεις. Και του συνδυασμού του κυρίου Ζόρζου και του συνδυασμού του κυρίου Ορφανού. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Αφήστε. Για μένα δεν υπάρχει δημοκρατία των Δημοτικών Συμβούλων. Υπάρχει δημοκρατία των επικεφαλής των συνδυασμών. Ό,τι που είναι οι επικεφαλής των συνδυασμών, αυτό γίνεται. Ωραία, μισό λεπτό. Θα πείτε λοιπόν στην εντολή σας ότι αποσύρω το περιθωριακή και λέω μειοψηφική. Σας καλύπτει αυτό. Ούτε η μειοψηφία είναι. Όταν, ακούστε με λίγο κύριε. Τι πρέπει να μετρήσουμε. Και το επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί στον δρόμο μυρτιδιωτήσεις να απαγορεύει τη διέλευση των αυτοκινήτων. Όλο των αυτοκινήτων να κατεβαίνουν προς τα κάτω. Δεν μπορεί το γιοταχή να μην κατεβαίνει κάτω, δεν μπορεί η γουρούρα να μην κατεβαίνει κάτω, δεν μπορεί το μοτοποδήλατο να μην κατεβαίνει κάτω. Όλες οι επιχειρήσεις, το 80% των επιχειρήσεων του Καμαριού εξυπηρετούνται από αυτό το δρόμο και φτάνουν στην παραλία όπου πηγαίνουν αριστερά. Και ο ίδιος από αυτό το δρόμο πάει. Ναι, σταματάει, να ξέρετε. Η άποψη του κυρίου Γαβρίλη και των εντολέων του, εν πάση περιπτώσει, όχι του κυρίου Γαβρίλη. Η άποψη του κυρίου Γαβρίλη, λοιπόν, μια και το βάζουμε έτσι, για αυτό το δρόμο το μυτηριωτήσεις, είναι ότι κρατήστε ένα χάος εκεί πέρα. Αυτό που λέει για το δρόμο των εξατμίσεων είναι κρατήστε ένα χάος εκεί πέρα, γιατί με αυτή τη διπλή κυκλοφορία γίνεται χειρότερα από ό,τι γίνεται σταθερά, ας πούμε. Έχετε λάθος, κύριε. Δεν καταλαβαίνετε τι προτείνω. Εγώ αυτό που προτείνω για λογαριασμό των εντολέων μου είναι κανένα λεωφορείο, κανένα όχημα βαρέως τύπου μέσα στο Καμάρι. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Μου λέτε για χάος. Μα χάος θα δημιουργηθεί όταν μπαίνουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Γίνεται η οδός Μακεδονίας, γίνεται συλλεκτήρια οδός όπως λένε οι συγκοινωνιολόγοι. Δηλαδή όλα τα φορτηγά, όλα τα λεωφορεία, όλα τα χτέλ. Όποιο βαρύ όχημα θέλετε θα περνάει από εκεί. Λευτέρη, σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το πιο πιθανό, ξαναλέω, είναι να δεχτεί την εισήγηση του κ. Μάινα, ο οποίος είναι και ορμόδιος αντιδήμαρχος και αυτός κατεβάζει
αυτές τις προτάσεις και για τα Φυρά και για την Περίσσα, αλλά και για την Νία και για το Καμάρι. Εσύ ως εντολέας των επιχειρηματιών εκεί της... Ναι. Τι έχετε σκοπό να κάνετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Γιατί ξέρουμε ότι έτσι θα γίνει αύριο, μεθαύριο. Αυτή η απόφαση, να ξέρετε, δεν μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατευθείαν. Διότι λέει ο νόμος ότι η απόφαση του Δήμου δεν είναι εκτελεστή. Και κατά μη εκτελεστών αποφάσεων δεν μπορεί να προσφύγεις κατευθείαν για την νομιμότητά της. Ναι. Αυτή που μπορεί να προσφύγεις μετά είναι η απόφαση της απογεντρωμένης διοίκησης. Αυτή μπορείς να προσφύγεις. Ναι. Αργότερα ή στον Υπουργό ή στα διοικητικά δικαστήρια. Σωστά. Εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο. Είναι αποφασισμένη η εντολή μου. Όποιος και αν είναι ο κόπος και τα λοιπά να γίνει, γιατί πραγματικά τους έχουν φερθεί πολύ άσχημα. Δεν υπάρχει περίπτωση συμβιβασμού να βρεθεί. Ποια συμβιβασμό? Εγώ πρότεινα τη λύση. Ναι, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, παιδί μου, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα σταματήσει και να μας απασχολεί. Δηλαδή να πούμε βρέθηκε με λύση κοινά αποδεκτή. Όταν ο Μιχάλης που πήρε πριν από λίγο τώρα, ναι, έκανε την πρόταση, ένα λεωφορείο αριστερά, ένα λεωφορείο δεξιά. Εγώ ναι, ξέρω γιατί ζηλάμε. Το έχει πει και ο πρόεδρος. Γιατί ζηλάμε. Το έχει πει. Τώρα, λοιπόν, έρχονται και παραγγέλνουν μια μελέτη, γιατί για κατά παραγγελία πρόκειται, η οποία κάνει μία γραμμή μόνο. Και εσείς παραγγελία εκτελείτε αυτή τη στιγμή, κανονικά δεν εκπρόσωπο το Δήμο, με συγχωρείτε πολύ. Δεν εκπρόσωπο το Δήμο, αλλά δεν μπορεί ο Δήμος να παραγγέλνει. Κύριε Καθαρίδη, έχω... επειδή μιλάτε για παραγγελία... Παραγγελία, όχι, με παραγγελία από το Δήμο. Προσέξτε, να ξεκαθαρίσω, όχι. Το ίδιο απαξιωτικά θα μπορούσα να πω... Εγώ, σαν ιδιώτης, και οι εντολείς μου μπορεί να παραγγέλνουν ό,τι θέλουν. Ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν μπορεί ο Δήμος να παραγγέλνει. Να υποδεικνύει στους επιστήμονες, στους κοινωνιολόγους. Πώς θα κάνεις... Όχι. Εδώ είναι, την πήρε τη μελέτη ο Γιάννης ο Μάινας που είπατε πριν από λίγο, ήρθε σε επαφή με τους μελετητές και είπε έτσι θα την κάνετε αν θέλετε να πληρωθείτε. Έτσι. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, το ξέρω εγώ. Αυτό όμως δεν είναι, μπορεί να αποδειχθεί, έτσι δεν είναι. Μα το λέει, ο άνθρωπος το λέει. Η βασική εντολή, κύριε. Ο άνθρωπος το λέει, όταν του λέει αφαίρεσέ μου αυτά τα δύο που είπε ο Γαβρίλης, ότι υπάρχει ο γυαλός και υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος, διαφορετικά δεν σε πληρώνω. Άρα πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει σωστή δουλειά της μελέτης? Δεν έχει γίνει. Αυτό δεν το είναι ξεκάθαρο. Έχουμε γραμμένα από συγκοινωνιολόγους πλέον ποια είναι τα λάθη, λοιπόν, τα ηθελημένα λάθη της μελέτης. Ηθελημένα. Το δεν το πληρώνετε είναι άγρα εντυπώσεις. Εντάξει, το θέμα είναι. Όχι, είναι η αλήθεια. Δεν τα λέω για εντυπώσεις. Όπως εσείς κληθήκατε επιστημονικά να στηρίξετε επιστημονικά και νομικά μια παράλογη κατά την άποψή μου αντίληψη, έτσι και οι μελετητές κλήθηκαν να υποστηρίξουν επιστημονικά μια αντίληψη για την καλύτερη λειτουργικότητα του χωριού. Έτσι, αυτό σας λέω. Δεν θα μπορούσε ο Δήμος να έρθει σε μένα να μου πει αυτό θα κάνεις. Στους μελετητές πήγε, για τους πληρώνει. Και οι άλλοι θα πληρωθούν αν δεν την κάνουν έτσι τη μελέτη. Αν ο κύριος Μάινας σας έλεγε λοιπόν, δεν ήσασταν δικηγόρος. Ήρθανε και με βρήκανε. Ήρθανε και με βρήκανε. Αφού είχαν λάβει τους μέσα. Αφού είχαν λάβει. Ήρθανε και με βρήκανε. Και μου. Φυσικά. Φυσικά. Επειδή θα σου πω κάτι. Τώρα εντάξει και να συνεχίσω. Καταρχήν βλέπω το Λευτέρη το Γαβρίλη. Εγώ το ξέρω πολλά χρόνια και το βλέπω να κρατάει κάποια όπλα που δεν τα. Φυσικά τώρα δεν τα λέω. Γιατί αν τα ξαναπώ, θα ξαναπάνε πάλι στο μελετητικό γραφείο και θα πούνε αυτά είπε ο Γαβρίλης. Διορθώστε. Εδώ γίνεται. Το κατάλαβε τώρα. Εγώ ξέρω ότι το δάχτυλο είναι στη σκανδάλη. Ναι. Δεν ξέρω όμως η κάνη που στρέφεται. Ξέρω, στο πόδι ή στον κρόταφο. Οπότε χωρίς, κύριε Γαβρίλη, και εσείς περιμένετε τη μεθαυριανή συνεδρίαση. Όχι, μα την ξέρω. Τι να περιμένω. Την ξέρω. Είναι δεδομένη. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να πάμε σε ρεαλιστές, πραγματιστές και να βλέπουμε τα πράγματα. Προχτές πήγε να ζητείτε το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή. Όπου συνέταξα και ναι, τρεις-τέσσερις σελίδες. Και τους το έδωσα. Πήραν απόφαση πριν το διαβάσουν. Τη στιγμή που το κατέθεσε δεν κάνει πάρει απόφαση. Λοιπόν, τι να συζητάμε τώρα. Είναι μια πολιτική απόφαση. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, αυτό το θέμα του Καμαρίου δεν πρόκειται να λυθεί. Θα λυθεί. Θα λυθεί στα δικαστήρια και στι υπηρεσίε. Με τι χρόνο, κύριε Γαβρίλη. Στα δικαστήρια ξέρουμε πάρα καλά. Εγώ θα το κάνω τόσο ώστε να εφαρμοστεί η πολεοδομική μελέτη. Πάλι ο Δήμος την έχει παραγγείλει. Αν ξέρετε τον Γαβρίλη,
Το θέμα θα έχει συνέχεια, σας λέω, που το ξέρω καλά. Είπαμε. Γιατί όταν αναλαμβάνει μια τέτοια υπόθεση, την κυνηγά μέχρι τέλος και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Έτσι. Όσοι ξέρουμε τον Λευτέρη τον Γαβρίλη, ξέρουμε και πώς θα τη χειριστεί και ελπίζουμε να, βρεθεί κάποια λύση, γιατί είναι κρίμα να ταλαιπωρείται και το καμάρι, Λευτέρη, με αυτή την υπόθεση, χρόνια τώρα. Με επιχειρηματίες και μη. Ναι. Και επιχειρηματίες της βόρειας πλευράς τώρα, και εγώ δεν θέλω να έρθω μέσα. Εσείς τι θα κάνατε όταν προτείνατε κάποια πράγματα η μέσα πλευρά, δηλαδή ένα λεωφορείο αριστερά, ένα δεξιά. Ένα τέτοιο. Και όταν βγαίνει η μελέτη μετά τον Μπορόν και λέει, αφού αυτό λέει η μελέτη, μόνο αυτό θα κάνουμε και δεν συζητάμε πλέον μετά τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Τι έκανατε. Έξω, είναι κρίμα πάντως και οι βόρειοι, να τους πω έτσι, όχι, οι κεντρικοί, γιατί οι βόρειοι τώρα δεν θέλουν να τους λέμε. Είναι το κέντρο του Καμαριού. Βέβαια, το κέντρο του Καμαριού. Ναι, θέλουν και αυτοί εκεί πέρα, ρε παιδί μου, κάποιο λεωφορείο να πηγαίνει. Εσύ, Δημήτρη, εσύ. Μα θα πηγαίνει. Σύμφωνα με τα όσα θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν πηγαίνει, αφού δεν κατεβαίνει κάτω το. Λέει, κατεβαίνει τη μερτιδιωτήση, καταλαβαίνετε το. Όσον εγώ γνωρίζω, η μία από τις γραμμές θα κάνει τέρμιναλ στο πάνω σημείο των Σταύλων που δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία του ΤΑΙΠΕΔ. Για να λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Απέναντι από το σπίτι. Δημήτρη, μισό λεπτάκι. Όταν η μελέτη προτείνει ότι στην πάνω πλευρά, στην πάνω γωνία του γηπέδου θα μπαίνει στόπ και δεν κατεβαίνει κανένα αυτοκίνητο, κανένα μηχανάκι, καμία γουρούνα, ποιος πέρατε στα πάνω. Για το λεωφορείο μιλάμε τώρα. Δεν μιλάω, εγώ μιλάω για την κυκλοφορία. Λοιπόν, να προτείνω κάτι, κύριε Γαβρίλη. Να περιμένουμε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε και να φέρουμε τον κύριο Μάινα εδώ. Έχετε ανοίξει τώρα μεγάλο. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα γίνει και στη συνέχεια να ακούσουμε. Ωραία. Και πάλι το Λευτέρη τον Γαβρίλη. Γιατί όσο και να συζητάμε, τα ξέρουμε τώρα ποιες είναι οι θέσεις του. Του Λευτέρη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε, κύριε Γαβρίλη, να μην τα ξαναπούμε σύντομα, αλλά προβλέπω ότι θα τα ξαναπούμε πάλι. Ελπίζω και εγώ, αρκεί να βρεθεί λύση. Γιατί αν δεν βρεθεί λύση, θα τα ξαναπούμε πάλι. Θα έχουμε συνέχεια με το τι γίνεται στα δικαστήρια. Ωραία, να πάρω Δημήτρη στο μικρόφωνο αυτό, παρακαλώ, και να έρθει ο Ρίζος, αν μπορεί να αποδεσμεύσει τον κύριο Γαβρίλη. Ρίζο, δεν μας ακούει. Αν μπορεί να αποδεσμεύσει τον κύριο Γαβρίλη, ο Ρίζος. Λοιπόν, έλα, αν μπορεί, Ρίζο, να. Λοιπόν, και να πάμε στο Δημήτρη τον Πάσο. Είστε, πού πάμε? Έχουμε από το Σαββατοκύριακο που ήταν εδώ ο Υπουργός. Ο Δημήτρης έχει τα δικά του θέματα. Η Τατιάνα έχει τα.